λέω για αυτό το βιβλίο, δεν λέω για τον Άνδρεα Πάνδρεο πολλά πράγματα, αλλά πρώτα απ' όλα έχει φύγει και δεν μπορώ να τον ευχαριστήσω που με εμπιστεύτηκε. Αλλά έχει καταλάβει, μου είχε πει ο τηλέμαχος Χιτήρης ότι λίγο πριν φύγει από τη ζωή, κάνα μήνα, που ήρθε κάπως στα σιγαλά του μέσα στο νοσοκομείο, φώναξε το τηλέμαχο, τηλέμαχο, πήγε ο τηλέμαχος εκεί κοντά, του λέει τι έγινε πρώτα, τι έγινε, μόλις βγούμε να φωνάξει, να δούμε λίγο το Λάλα. Του λέει ο τηλέμαχος, γιατί πρώτα, τι συμβαίνει, τι θέλεις, δεν μας έχει ζητήσει τίποτα αυτό το παιδί ποτέ, να του δώσουμε κάτι. Θέλω να σας πω ότι η σχέση μου ήταν πάντα δημοσιογραφική μαζί του. Δεν συμμετείχα ποτέ στις κοινωνικές εκδηλώσεις που γινόντουσαν σε κλειστό κύκλωμα και δεν ψήφισα ποτέ τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το ήξερα από την αρχή που μίλησα μαζί του, ότι ήμουν παιδί μιας οικογένειας που ήταν από άλλη μεριά, αλλά ποτέ το αυτό δεν δυσκόλεψε τη σχέση μας και ποτέ δεν υπήρξε αναστολή στη σχέση μας. Ίσα-ίσα ήταν μια πολύ ευγενική ψυχή και το κυριότερο που κρατάω είναι ότι τελικά η εξουσία, για να σωθεί ο άνθρωπος που μπαίνει στο δωμάτιο της εξουσίας, απαιτεί καλλιέργεια, πριν απ' όλα. Δεν είναι ούτε τεχνογνωσίες, ούτε ικανότητες, όλα αυτά μπορεί να είναι απαραίτητα, αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται καλλιέργεια, γιατί το δωμάτιο της εξουσίας δεν είναι να σκέφτεσαι σε βάθος, δεν μπορεί να σκέφτεσαι επιφανειακά.